Σαρίτσα Κλής και Σωτηρόπουλος, μάλλον στη Γαλλία, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 1-8 πίστας 2006. Και οι δύο είναι ακόμα ενεργοί στο χώρο. Οδηγοί, μηχανικοί, ταξιδιώτες. Πολύ ωραία. Ο Γιάννης ο Παπανικολάου, μετά από 2 δεκαετίες, συνεχίζει και το 2023 με Κιόσο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 1-8 μπάγκι, Inferno TKI 2. Ο Πόλο Κρόμπτον στην Αγγλία με τα off-road αυτοκινητάκια της X-Ray. Αυτό είναι το S-Works S35-4 του Elliot του Woods, ετοιμασμένο με το κινητήρα Reds και τα λάστιχα Tipro για το warm-up του GP Montpellier. Εκατοντάδες συμμετοχές στη Γαλλία σε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Μόνο και μόνο για την ετοιμασία του κανονικού GP στις αρχές Φεβρουαρίου. Ντάνιο Μπατιέ στην Ισπανία είναι ο μικρός αδερφός του Ρομπέρτ Μπατιέ του Παγκόσμιου. Θα έχει τη δυνατότητα να δοκιμάσει και να παίξει με τα αξεσουάρ και τα options της RCT Works. Αυτό είναι το φρέσκο μοντέλο της iPhoenix GT8 EP Brushless 1.8 GT. Η Team Orion αναπτύσσεται και πάλι και χτίζει ξανά το distribution network της. Αυτή τη φορά επιδεικνύει την αψίμα σαν distribution στη Γερμανία. Νέα γόμα Clay K1 και K2 για την Pro Circuit και 3 πέλματα ελαστικών που δεν επηρεάζεται από τη θερμοκρασία αλλά μόνο από το τερέν, σύμφωνα με την εταιρεία. Η Lens είναι η ιταλική εταιρεία, αδερφή της Hot Race από τον Νικόλα το Μαρόνε. Ετοίμασε το πρώτο της καπάκι για 1.12. Το νέο 1.8 μπάγκι της HB Racing θα παρουσιαστεί αργότερα μέσα στη χρονιά. Προς το παρόν η εταιρεία παρουσίασε μία σειρά World Spec Options, τα κομμάτια δηλαδή που χρησιμοποιήθηκαν στο πρόσφατο παγκόσμιο στην Ισπανία, τα οποία μπορούν να ταιριάξουν επάνω στα υπάρχοντα 8.19 μπάγκι της εταιρείας. Απευθείας από το εργοστάσιο της X-Ray, φωτογραφίες από τη διαδικασία κατασκευής των συμπλεκτών. Πολύ ωραία.